Και κύριοι, καλό μεσημέρι. Έχω δίπλα μου την Κατερίνα Θάνου, μια αθλήτρια που χάρισε στη χώρα μας πολλές διακρίσεις, πολλά μετάλλια. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Λένα. Και μετά ήρθε το 2004. Ακριβώς. Το 2004 έχει μείνει στη μνήμη όλων μας ως μια χρονιά που, παρά το γεγονός ότι όλοι ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι που θα φιλοξενούσαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα όσα έγιναν λίγες μέρες πριν και στα οποία ήσουν πρωταγωνίστρια, μας δημιούργησαν μία στεναχώρια, μία πίκρα, πολλά ερωτηματικά. Και εσύ που ήσουν πρωταγωνίστρια, μέχρι σήμερα, 6 χρόνια μετά, δεν βγήκες ποτέ να μιλήσεις. Πίκρα και στεναχώρια πήρα κι εγώ. Νομίζω ότι τα συναισθήματα αυτά τα μοιράστηκα με όλο τον κόσμο. Και εγώ στεναχωρήθηκα και εγώ πικράθηκα από την ιστορία. Το ότι δεν βγήκα να μιλήσω τόσο καιρό δεν σημαίνει ότι η σιωπή πολλές φορές δεν είναι ενοχή, δεν προδίδει ενοχή. Η φωνή μου εκείνο το διάστημα ήταν ψήθυρος. Όσο δυνατά και αν φώναζα, ήταν ψήθυρος μέσα στη βοή του κόσμου, του πλανήτη ολόκληρου, ο οποίος είχε μια συγκεκριμένη γραμμή και είχε προδικάσει ένα αποτέλεσμα και μια συγκεκριμένη πορεία του γεγονότος. Και ήταν, υπήρχε μια αιμονή σε αυτό. Οπότε, όσο και δυνατά να φώναζα, θα ακουγόμουν πάρα πολύ ψιθυριστά. Είχες πει κάποια στιγμή ότι δεν αισθάνθηκες ότι ο ελληνικός λαός σε πρόδωσε. Εκείνος όμως δεν πιστεύεις ότι μπορεί να αισθάνθηκε κάποια στιγμή προδομένος? Μπορεί και να το ένιωσε. Αλλά δεν είναι όμως άδικο με ένα στραβοπάτημα ενός αθλητή να το στείνεις στον τοίχο και να τον εκτελείς μέσα σε μια βραδιά. Ειδικά όταν η πορεία του είναι τόσο επιτυχημένη και όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει ότι παλεύει με σθένος, με δύναμη ψυχής, με πάθος και πολύ αγάπη και αυτό που κάνει. Πιστεύεις λοιπόν ότι υπήρξαν κάποια πράγματα που τα χειρίστηκες λάθος, που αν μπορούσες να γυρίσεις τον χρόνο πίσω θα τα έκανες διαφορετικά, που ενδεχομένως παρασύρθηκες? Το τροχαίο που ακολούθησε, το υποτιθέμενο τροχαίο, όπως έχει μείνει στη μνήμη όλων μας. Το τροχαίο έγινε και σίγουρα έχει αφισβητηθεί από πολλούς. Το θέμα όμως είναι ότι γυρίζοντας το χρόνο πίσω, καταρχήν δεν έχω μετανιώσει για τίποτα στη ζωή μου και μέχρι στιγμής δεν μετανιώνω για πράγματα στη ζωή μου. Θεωρώ ότι οι καταστάσεις οι οποίες περνάμε, ακόμα και αν τις έχουμε χειριστεί λάθος, τις οποίες τις κρίνουμε βέβαια πολύ αργότερα, δείχνουν και μια πλευρά του χαρακτήρα μας, δείχνουν τις αδυναμίες που μπορεί να είχαμε εκείνη την εποχή. Σίγουρα, αν γύριζα το χρόνο πίσω, θα χειριζόμουν αλλιώς μια κατάσταση, ενδεχομένως να μην είχα εμπιστευτεί κάποιους ανθρώπους που εμπιστεύτηκα. Και δεν σου κρύβω ότι το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα από το 2004 ήταν η γνώση της αχαριστίας. Ήταν ο φόβος και η δειλία των ανθρώπων, η απόσυρση ευθυνών και σίγουρα η προδοσία. Η δική σου ευθύνη σε όλα αυτά που έγιναν ποια είναι? Η δική μου ευθύνη ότι εμπιστεύτηκα ανθρώπους τους οποίους δεν έπρεπε να εμπιστευτώ. Πιστεύεις ότι υπάρχει κάπου αλλού δική σου ευθύνη σε όλα αυτά που έγιναν και σε όλα αυτά που αισθανθήκαμε κι εμείς ως χώρα, ως λαός? Γιατί το δικό σου θέμα πάβει να είναι δικό σου από ένα σημείο και μετά. Δυστυχώς ή ευτυχώς βρίσκεσαι σε ένα χώρο που για μας είναι πρότυπο. Είναι από τα λίγα που έχουμε να δείξουμε προς τα έξω. Ήταν αυτό που μας έκανε υπερήφανους. Γι' αυτό τόσο πολύ αιμονή ενδεχομένως στο συγκεκριμένο και τόσο πίκρα ίσως, μέχρι να μας ξεκαθαρίσει εσύ ορισμένα πράγματα. Σίγουρα η γνώση που έχω τώρα, αν την είχα τότε θα είχα χειριστεί αλλιώς μια κατάσταση. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι ούτε... Για ποια μιλάς? Γενικά για την υπόθεση του 2004. Είναι λογικό ότι όταν περνάνε τα χρόνια και επειδή ο χρόνος φανερώνει κάποια γεγονότα, τα οποία τότε δεν τα γνωρίζεις, και επειδή ο χρόνος κρίνει τις πράξεις όλων μας, με το πέρασμα του χρόνου βλέπεις κάποια πράγματα και με τις γνώσεις που έχεις, σίγουρα αν σε ρωτούσε κανείς, θα έλεγες ότι ναι, θα μπορούσε να είχα χειριστεί αλλιώς τα πράγματα. Αλλά δεν κρινόμαστε μετά, κρινόμαστε σίγουρα τη στιγμή που γίνονται όλα. Ήσουν στον αθλητισμό από πάρα πολύ μικρή. 14 με 15. Το είχες σκεφτεί νωρίτερα ότι ήθελες να ασχοληθείς με τον αθλητισμό ή ξαφνικά μπήκες στη ζωή σου?
Μπήκε ξαφνικά στη ζωή μου ο αθλητισμός, ο Στίβος συγκεκριμένα. Και η γραμμή αθλητισμός-πρωτοαθλητισμός την πέρασα πολύ απότομα. Γιατί κάποια στιγμή ένιωσα πάρα πολύ όμορφα να ανήκω σε αυτό το χώρο. Ένιωσα, δέθηκα πολύ γρήγορα με το Στίβο. Αγάπησα πάρα πολύ όλη τη διαδικασία της προετοιμασίας και του αγώνα. Έγινε ένα κομμάτι του εαυτού μου και έτσι πολύ γρήγορα πέρασα από τον αθλητισμό στον πρωτοαθλητισμό. Οι γονείς σου σε βοήθησαν σε αυτή την απόφαση που πήρες ή προτιμούσαν να κάνεις αυτό που οι περισσότεροι γονείς θέλουν? Το παιδί σου να σπουδάσει, να έχει μια σίγουρη δουλειά. Εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον πρωταθλητισμό αφού είχα περάσει ένα έτος στη Γυμναστική Ακαδημία. Είχα συσσαγωγικά εξασφαλίσει, αν θέλεις, περνώντας με εξετάσεις και όχι με διακρίσεις, τη σταδιοδρομία μου, την επαγγελματική. Και όταν τους ανακοίνωσα ότι θέλω να ασχοληθώ πιο επαγγελματικά με τον πρωταθλητισμό, η μόνη τους λέξη ήταν «κάνε ό,τι νομίζεις, αν αυτό σε ευχαριστεί και σε γεμίζει, είμαστε μαζί σου». Και νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο πράγμα από δύο γονείς οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον αθλητισμό και με τον εξωτερικό. Στον δυτικό τομέα, ο πατέρας μου και δημόσιο υπάλληλο στη μητέρα μου. Έχεις γεννηθεί στην Αθήνα. Έχω γεννηθεί στην Αθήνα, ναι. Και δεν είχα καμία σχέση. Κουκάκι. Δεν είχαν καμία σχέση με τον αθλητισμό, δεν γνώριζαν τίποτα για τον αθλητισμό. Και όταν τους το ανακοίνωσα ότι εγώ πλέον αποφασίζω να γυμναστώ 7 και 8 ώρες την ημέρα, που σημαίνει ότι θα έπρεπε να μετακομίσω στο Ολυμπιακό Στάδιο, να βρίσκομαι δίπλα στους αγωνιστικούς χώρους στους οποίους έκανα καθημερινά προπόνηση, δεν έφεραν καμία αντίρρηση. Έβλεπαν ίσως το πάθος στα μάτια μου και τη βεβαιότητα και τη σιγουριά ότι θέλω να προσπαθήσω, αν μη τι άλλο, να κάνω αυτό που αγαπώ πραγματικότητα. Σε ρώτησα προηγουμένως σε ποια περιοχή, γιατί ήθελα να μου δώσεις εικόνες, αν έχεις έντονες, από την παιδική σου ηλικία και την νεανική. Φαντάζομαι ότι αυτά τα χρόνια ήσουν πιο ήρεμη, γιατί από τη στιγμή που μπήκες μετά στον πρωταθλητισμό, ναι, το πρόγραμμα θα πρέπει να ήταν πολύ βαρύ. Πάρα πολύ. Είχες εικόνα γειτονιάς, παρέες? Είχα. Πώς όλα ήταν αυτά η ζωή σου? Μέναμε ακριβώς κάτω από το Φιλοπάπου. Και θυμάμαι τα Σαββατοκύριακα με τους γονείς μου, περπατούσαμε στο βουνό, τρέχαμε πολλές φορές μαζί με τον πατέρα μου. Έχω εικόνες, έκανα παραδοσιακούς χορούς 10 χρόνια. Οπότε έχω τέτοιες εικόνες με παρέες, με παραστάσεις σε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, παιχνίδια στις γειτονιές. Ακόμα ήταν γειτονιά. Μπορούσαμε και βγαίναμε και παίζαμε στη γειτονιά. Αργότερα στην εφηβεία υπήρχαν οι κοπάνες στο σχολείο. Δεν είχα ακόμα βάλει τον αθλητισμό μέσα στη ζωή μου. Ξεκίνησε στην ηλικία των 14-15 ετών, που μπήκα στο Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο και ξεκίνησα να προπονούμε ένα καλοκαίρι. Ήταν σαν να μπήκα στο σπίτι μου. Λάτρεψα το Στίβο. Τον ερωτεύτηκα τόσο πολύ, πιστεύω, που η δωδεκαετία που τον υπηρέτησα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ αυστηρό. Γυμναζόμουν 8 και 9 ώρες την ημέρα, 4 με 5 μήνες εκτός Ελλάδος, μακριά από φίλους και συγγενείς. Δεν σκέφτηκα ούτε μια στιγμή ότι έχω στερηθεί κάποια πράγματα. Οριοθετούσα συνεχώς τους στόχους μου, έκανα όνειρα, προσπαθούσα να τα πραγματοποιήσω και όταν πραγματοποιούσα ένα όνειρο, έβαζα τον επόμενο στόχο. Έτσι περνούσαν τα χρόνια, γευόμουν τις επιτυχίες, ένιωθα πάρα πολύ όμορφα, ένιωθα πολύ ευτυχισμένη. Και είμαι από τις αθλήτες οι οποίες έχουν ονειρευτεί 10 πράγματα και αν θέλεις έχουν πετύχει σχεδόν και τα 10. Και αυτό είναι ευλογία, είναι πολύ δύσκολο πράγμα στον πρωταθλητισμό να ονειρεύεσαι πράγματα και να τα πετυχαίνεις σχεδόν όλα. Πανελλήνιο ρεκόρ, μια πολύ καθαρή νίκη από αυτή την εκπληκτική Ελληνίδα. Χρυσό μετάλλιο λοιπόν για πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια. And when we go alone. Another great performance for Thanu of Greece. Every day, yeah. And we... Και η Θάνου είναι μέσα, θα προσπαθήσει για τρίτη. Η Κατερίνα Θάνου που κατάφερε ως πρώτη Ελληνίδα να μας χαρίσει ένα μετάλλιο. What would we lack? How would we lack? Και τερματίζει πρώτη, 7-0-5. Η καλύτερη επίδοση λοιπόν, χρυσό μετάλλιο για την Κατερίνα Τιθάνου. Sometimes there is a thorn in there and I don't know why, but I can't get it on. Sometimes.
Εκπληκτική η Καθαρίνα Θάνου κερδίζει το αργυρό μετάλλιο. Το όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Θάνου παλεύει, θα πάρει την τρίτη θέση.